Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που ανοίγετε, κύριε Στεφάνη. Είναι κάτι που μας απασχόλησε από τις πρώτες μέρες της θητείας μας. Και εξ αφορμής ερωτήσεώς σας, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας αναγκάζεται και δαπανά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού της για να πληρώνει ενίκεια που στεγάζουν οι υπηρεσίες της, οι οποίες βρίσκονται είτε στο κεντρικό διοικητήριο, είτε διάσπαρτες στην πόλη, αλλά και σε ολόκληρο τον νομό. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα χρήματα που ξοδεύουμε για μισθώματα ακινήτων. Ήδη προχωρήσαμε σε δραστική περικοπή, κάνοντας καινούργια συμφωνητικά με τους περισσότερους εκ των ιδιοκτητών, μειώνοντας δραστικά τα μέχρι σήμερα ισχύοντα μισθώματα και ταυτόχρονα για την ανάγκη της καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών μας, που πλέον συγχωνεύονται, γιατί οι παλαιές 16 διευθύνσεις γίνονται 6, έχουμε προχωρήσει σε έναν δημόσιο διαγωνισμό σε σχέση με μίσθωση νέων κτηρίων, από τα οποία καινούργια μισθώματα πιστεύουμε ότι θα προκύψει πέρα από τα ζητήματα λειτουργικότητας και πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος. Ταυτόχρονα μας απασχολεί η μόνιμη στέγαση των υπηρεσιών μας στο άμεσο μέλλον. Βρισκόμαστε ήδη σε επικοινωνία με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Μπεγλίτη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα θετικός στην απόδοση του στρατοπέδου της Κορίνθου στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο στην περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και σε άλλους φορείς, αλλά κυρίως φορείς εκείνους που έχουν ανάγκη κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Θέλουμε μια συγκεκριμένη έκταση και κάποια συγκεκριμένα κτίρια από το στρατόπεδο, που θα μπορέσουν να μας στεγάσουν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, δημιουργώντας σε εκείνο το χώρο, το χώρο του στρατοπέδου, ένα σύγχρονο διοικητήριο με συγκεντρωμένες όλες τις υπηρεσίες και με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι μια συνεργασία που προχωράμε σε πολύ καλό κλίμα, σε πολύ θετικό κλίμα με τον κύριο Μπεγλίτη και πιστεύω ότι εντός του επομένου μηνός θα έχουμε και οριστικές αποφάσεις και οριστικές απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα που αφορά όχι μόνο εμάς και όχι μόνο το θέμα της οικονομίας, αλλά και το θέμα της εξυπηρέτησης των πολιτών όλου του νομού μας. Και θα δώσει ζωή στην περιοχή, γιατί αν φύγει το στρατόπεδο και δεν γίνει κάτι εκεί πάνω. Θα δώσει πολύ πιο έντονη ζωή και πολύ πιο έντονο αναπτυξιακό τόνο, γιατί όπως καταλαβαίνετε και από τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε πολύ περισσότερα έργα και να δημιουργήσουμε υποδομές και θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι μια κυψέλη ζωής που δεν τη θέλουμε να λειτουργεί μόνο το πρωί, που θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τρόπους με τη δημιουργία κοινοχρήστων χωρών, με τη δημιουργία πάρκων, με τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, με τη δημιουργία αθλητικών υποδομών ακριβώς, που θα δίνουν ζωή 24 ώρες το 24ωρο στον χώρο του στρατοπέδου.